Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα το βράδυ στο ένα Live News. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9, προκειμένου να δούμε την επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και το τι συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, τι είναι δηλαδή η δυσιογραφία που απασχολεί τους Έλληνες στο σύνολο της χώρας. Το ενδιαφέρον όλων και η είδηση της ημέρας, τις τελευταίες ημέρες βεβαίως, δεν είναι άλλη από την περιπέτεια των δύο στρατιωτικών μας, των Ελλήνων στρατιωτικών μας, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Βεβαίως αυτά τα οποία κανείς διαβάζει, αλλά κυρίως ακούει, περισσότερο διαβάζει. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, τα οποία βεβαίως και χρήζουν, αν θέλετε, απαντήσεων. Το ζητούμενο είναι ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, ο ανθιπολοχαγός και ο επόπλοχίας με καταγωγή από Ρεστιάδα και Καστοριά αντίστοιχα, συνεχίζουν να κρατούνται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Ανδριανούπολης. Σήμερα είχε αποφασιστεί το πρωί να εκδικαστεί η υπόθεσή τους παρουσία συνηγόρων υπεράσπισης, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε σήμερα, δεν υπήρξε μια απόφαση, μάλιστα υπήρχε και ένα αίτημα. Εδώ βλέπουμε τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του ένα channel και το συνεργείο του ένα channel που βρέθηκε από νωρίς το πρωί και στο σημείο της σύλληψης, αλλά και στην πόλη της Ανδριανούπολης, στην Τουρκία, όπου και εκεί τα μέτρα ασφαλείας δρακόντια. Βεβαίως δεν ήταν εύκολο κανείς να προσεγγίσει και να φτάσει στο δικαστικό μέγαρο. Υπήρχε ένα αίτημα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Η κράτησή τους αντί του δικαστή των φυλακών της Ανδριανούπολης να γίνει, να κρατούνται δηλαδή στο ελληνικό προξενείο μας στην Ανδριανούπολη, κάτι το οποίο το δικαστήριο βεβαίως και δεν δέχτηκε. Μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση, που σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο φαίνεται να υπάρχει έκδοση απόφασης μέχρι και την Παρασκευή, άρα η αγωνία συνεχίζεται, η αγωνία δηλαδή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους συνεχίζεται. Από την άλλη, οι γονείς και των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, με ειδικές άδειες οι οποίες από προχθές, η 16η μεραρχία, το ελληνικό μας προξενείο, φρόντισαν την απαραίτητη αυτή διαδικασία της γραφειοκρατίας με την γειτονική Τουρκία. Κατάφεραν λοιπόν οι γονείς και των δύο να τους συναντήσουν και να συνομιλήσουν μαζί τους. Γράφονται κυρίως στον τύπο, κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο όμως, περί άσχημης μεταχείρισης των δύο στελεχών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι που δεν ισχύει, καθώς οι γονείς επισκέφθηκαν και είδαν τα παιδιά τους στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Θα πρέπει σε αντίστοιχες περιπτώσεις και σε αυτήν να δείξουμε ψυχραιμία από όλες τις πλευρές. Είναι ένα θέμα λεπτό που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, ακόμα και από τους απλούς πολίτες. Υπάρχει η διπλωματική οδός μεταξύ Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Σε επίπεδο Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία του αρχηγού ΓΕΘΑ, του κ. Αποστολάκη, με τον ομολογό του, τον κ. Ακάρ. Οι κατηγορίες βεβαίως από τη μία λένε ότι είναι παράνομη είσοδο στην Τουρκία, από την άλλη ότι ενδεχόμενα να ελέγχονται και για κατασκοπία. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι τα κινητά τηλέφωνα και των δύο Ελλήνων στρατιωτικών ελέγχθησαν από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. Δεν προκύπτει από κάπου λοιπόν ότι υπήρχε η πρόθεση, ο δόλος της κατασκοπίας. Νωρίς σήμερα το πρωί στον Εύρο βρέθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανίσου, που επισκέφθηκε την Τρίτη Ταξιαρχία Ρήμινη.
την 16η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Και αυτό συνέβη γιατί, για να συνομιλήσει με τα στελέχη, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι δεν είναι και η καλύτερη είδηση η σύλληψη δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τους Τούρκους και μάλιστα ανακρατώνται στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κ. Αλκιβιάδης, βρέθηκε από νωρίς το πρωί, όπου είχε συναντήσεις αλλά ταυτόχρονα και συναντήσεις με τους συγγενείς και τις οικογένειες των δύο στρατιωτικών οι οποίοι κρατούνται. Πάμε τώρα σε απευθεία σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφός μας ο Νίκος Τσακυρόπουλος, ο οποίος από πολύ νωρίς το πρωί με τον εικονολήπτη μας βρέθηκαν στο τελωνείο των Καστανεών και από τις Καστανές στην Ανδριανούπολη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη, έτσι ακριβώς είναι Τάσο, από τις Καστανιές στην Ανδριανούπολη. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ένα θέμα το οποίο δεν πήρε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά χρήζει προσοχής και αξίζει να το αναφέρουμε, ότι πολλά μέσα ενημέρωσης δεν πήγαν στην Ανδριανούπολη, καθώς δεν τους επιτράπει η είσοδος στην Τουρκία. Εμείς καταφέραμε να μπούμε, αλλά είναι πολλοί συνάδελφοι και πολλά μέσα τα οποία μεταδίδουν μόνο από Καστανιές, καθώς δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα στην Τουρκία. Νίκο, βοήθησε μας λίγο, γιατί οι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι δεν κατάφεραν να περάσουν το τελωνείο της Ανδριανούπολης και όχι το ελληνικό? Από το τελωνείο των Καστανεών νομίζω ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα, αλλά το πρόβλημα υπήρξε και υπάρχει, αν θέλεις, στο τουρκικό τελωνείο στην Ανδριανούπολη. Έτσι ακριβώς, το τουρκικό τελώνιο είναι το θέμα. Εμείς περάσαμε ως απλοί πολίτες οι οποίοι με ένα αυτοκίνητο περνάνε σε μια ξένη χώρα. Θεωρώ ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το γεγονός ότι οι συνάδελφοι προσπάθησαν να περάσουν ως μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφοι και γι' αυτό τους απαγορεύτηκε η είσοδος. Εδώ να τονίσω, Τάσο, ότι είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι και στη Ανδριανούπολη υπήρχε μόνο ένα τουρκικό μέσο ενημέρωσης, τηλεοπτικό. Ένα συνεργείο από τα δεκάδες κανάλια τα οποία διαθέτει η γειτονική χώρα κατάφερε να είναι μόνο ένα κανάλι, να υποθέσω έτσι. Όποιος δηλαδή περνούσε... Είναι περίεργο όλο αυτό. Εντάξει, είναι περίεργα πολλά, αλλά μένει να τα δούμε στην πορεία. Τώρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι για να αντιμετωπιστεί όλη η κατάσταση. Σωστό. Και να έχει ένα αίσιο τέλος η ταλαιπωρία τόσο των δύο στελεχών του ελληνικού στρατού και των οικογενειών τους, αλλά και να αναπτερωθεί το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες στις Καστανές, στο σημείο δηλαδή όπου έγινε η σύλληψη των δύο στελεχών μας. Και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό, Νίκο, δηλαδή εάν εγώ με το αυτοκίνητό μου δημοσιογραφικά και με δύο οπερατέρ, με έναν ηχολήπτη και έναν οπερατέρ, αποφασίσω να περάσω αύριο το πρωί το τελωνείο της Ανδριανούπολης, θα μου απαγορευτεί η είσοδος στη γειτονική Τουρκία? Αυτό συνέβη σήμερα. Από όσο ξέρω εγώ, από συναδέλφους που μίλησα και από μεγάλα αθηναϊκά μέσα, φαντάζομαι πως ναι. Εάν είσαι δηλωμένος ως δημοσιογράφος, ως μέσο ενημέρωσης, είναι πολύ πιθανό να σου απαγορευτεί η είσοδος. Εμείς περάσαμε ως απλοί πολίτες, κανονικά με τις ταυτότητές μας, χωρίς να υπάρξει πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε. Πού φτάσατε, ποιους συναντήσατε και τι συζητήθηκε και τι γίνεται εκεί, στα δικαστήρια της Ανδριανούπολης? Λοιπόν, εμείς φτάσαμε νωρίς το πρωί, γύρω στις 10-10.30 το πρωί στην Ανδριανούπολη. Εκείνη την ώρα πήγανε στο δικαστήριο, στο δικαστικό μέγαρο της Ανδριανούπολης, οι γονείς και λίγο πιο μετά οι δικηγόροι των δύο συλληφθέντων στρατιωτικών, Ελλήνων στρατιωτικών. Οι στρατιωτικοί δεν πήγαν ποτέ, γιατί η δίκη δεν έγινε ποτέ. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια, οι γονείς δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσεις, δεν είπαν τίποτα. Εγώ, αν θέλεις μια προσωπική εκτίμηση, Τάσο, από το ύφος τους και την κατήφια και τη στεναχώρια τους, αν θέλεις, εκτιμώ ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Και τι εννοώ? Ότι εάν πηγαίνανε καλά τα πράγματα, θα βγαίνανε οι άνθρωποι χαρούμενοι, το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό,
και θα κάνανε κάποιες δηλώσεις. Όταν βγαίνουν και δεν μιλάνε σε κανέναν και λένε παιδιά δεν κάνουμε καμία δήλωση, δεν λέμε τίποτα. Καλά, τώρα εδώ δεν σημαίνει ότι... Νίκο, με συγχωρείς. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εδώ δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά στην υπόθεση. Εδώ υπάρχουν και άλλοι λόγοι, τους οποίους αν θέλεις και να πούμε, είναι ότι οι γονείς με οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις για πάρα πολλούς λόγους. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι κατάφεραν να δουν τα παιδιά τους μετά από 4-5 ημέρες. Νομίζω ότι αυτό συνέβη σήμερα, έτσι. Ναι, βέβαια, τους είδανε, ναι. Άρα είδανε τα παιδιά τους, βεβαίως και οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι ήδη από τις προηγούμενες μέρες εστάλησαν από το Διδημότικο και από την Τρίτη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία και πολιτικά ρούχα και χρήματα στα δύο στελέχη του Ελληνικού Στρατού που κρατώνται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης. Από την άλλη υπήρχε ένα αίτημα σήμερα, καταρχάς συνήγοροι των δύο Ελλήνων στρατιωτικών ήταν Τούρκοι. Νίκο, σας έχω χάσει, δεν σας ακούω. Δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα. Σας ακούω, ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Οι δύο συνήγοροι των Ελλήνων στρατιωτικών είναι Τούρκοι ή Έλληνες? Είναι Τούρκοι με μεταφράστρια Ελληνίδα Μουσουλμάνα από την Κομωτινή. Μάλιστα, σήμερα υπέβαλαν ένα αίτημα στο δικαστήριο της Αδριανούπολης να η κράτηση των στρατιωτικών, των Ελλήνων στρατιωτικών, να μην γίνεται στις φυλακές Αδριανούπολης, αλλά να μπορεί να συνεχίσει η κράτησή τους μέχρι την τακτική δικάσιμο, δεν ξέρω πότε έχει οριστεί και πότε θα οριστεί αυτή, να γίνει η κράτησή τους στο ελληνικό προξενείο, κάτι το οποίο το τουρκικό δικαστήριο της Αδριανούπολης απέρριψε το αίτημα αυτό των συνηγόρων. Το αίτημα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι οι κρατούμενοι δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Τουρκία. Πράγμα που σημαίνει ότι θα... Καλά, θα με συγχωρείτε ένα... τώρα, Νίκο, με συγχωρείς. Ναι. Δεν θα είχε. Αν είχε μόνιμη κατοικία στην Τουρκία θα μπορούσε να μπαινοβγαίνει και να έμενε και στην κατοικία του. Τώρα... Αυτό δεν είναι λογικό στην δικαιοσύνη της Τουρκίας, του την απόφαση του δικαστηρίου. Έχει όμως ως Έλληνας στρατιωτικός, υπαξιωματικός ή αξιωματικός, εγγυάται για αυτούς το ελληνικό προξενείο της Αδριανούπολης, όπου εκεί θα γίνεται η κράτησή τους, η παραμονή τους δηλαδή, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, κάτι το οποίο απέρριψε το δικαστήριο. Έτσι ακριβώς, απερίφθη η έφεση της απόφασης κράτησης, της προφυλάκησης της κράτησης ακριβώς. Δεν έγινε δεκτό το αίτημα να μείνουν στο προξενείο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα παραμείνουν στις φυλακές, τις οποίες ρίστο εμπαρόδο Τάσο, οφείλω να σου πω ότι εμείς προσπαθήσαμε να φτάσουμε στις φυλακές και ένα χιλιόμετρο πριν μας σταμάτησε η στρατονομία, η γνωστή, όπως του λέμε εμείς εδώ, ζανταρμάδες, με τα όπλα και μας είπαν ότι παιδιά από εδώ και πέρα δεν περνάτε, τέλος. Ναι, γιατί υπάρχουν θέματα ίσως, υπάρχουν φόβοι, υπάρχουν πάρα πολλά. Τώρα, βεβαίως, κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Αδριανούπολη και του ρεπορτάζ, ξέρουμε το πότε, μετά την απόρριψη της κράτησης, για να γίνει να συνεχίσει η κράτηση στο προξενείο, το ελληνικό προξενείο της Αδριανούπολης, ξέρουμε πότε θα γίνει η εκδίκαση, Νίκο? Και πότε υπάρχει απόφαση και ποιες είναι οι κατηγορίες? Είναι για παράνομη είσοδο? Είναι για κατασκοπία? Ερευνώνται και για κατασκοπία? Είναι δύο οι κατηγορίες? Είναι τρεις? Τι λένε οι συνήγοροι? Σύμφωνα, αυτά που ξέρουμε Τάσο, είναι αυτά που έχουν διαρρεύσει από τον τύπο, είναι ότι διερευνάται η κατηγορία της κατασκοπίας. Το σίγουρο είναι η παράνομη είσοδο στη χώρα, το οποίο αν είναι μόνο αυτή η κατηγορία, όλοι ευελπιστούμε ότι θα γίνει μια επέλαση και θα τελειώσει η υπόθεση εκεί. Στην περίπτωση της κατασκοπίας πηγαίνουμε σε άλλα μονοπάτια και σε άλλες υποθέσεις πολύ πιο δύσκολες για όλους. Μάλιστα. Νίκο, παρακολουθούμε αυτό το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να επιδείξουμε για ευαισθησία στην πληροφορία, γιατί δεν είναι ένα εσωτερικό θέμα πλέον, είναι ένα θέμα μεταξύ δύο χωρών, Ελλάδας-Τουρκίας. Όλοι ξέρουμε και βιώνουμε το τελευταίο διάστημα τι ακριβώς συμβαίνει
και με τις παραβιάσεις και με πάρα πολλά τα οποία λέει η Τουρκία και προκαλεί η Τουρκία. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Παρακολουθούμε το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν για πολλούς λόγους. Και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Προς το παρόν θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατί ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κράτηση στις φυλακές Ανδριανούπολης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, από την άλλη θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο και πάλι μαζί σου, γιατί σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται το σύνολο του νομού Εύρου για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία απειλούν την περιοχή και ακόμα μια φορά Νίκο Τσακυρόπουλε. Όλα αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Και θα συνεχίσουμε και με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά και πάλι μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε ένα live news. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9. Πάμε εκ νέου σε απευθεία σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη και τον συνάδελφό μας τον Νίκο τον Τζακυρόπουλο. Νίκο, ξανά ξυπνάει ο φιάλτης των πλημμυρών στον Εύρο. Τι έχουμε? Τάσο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο να ευελπιστούμε να κάνει κρύο. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτό που περιμένουν όλοι είναι να μην λιώσουν τα χιόνια πάνω στη Βουλγαρία. Διότι πλέον έχουμε φτάσει οριακά στο σημείο επιφυλακής, στα 5 μέτρα δηλαδή, στους ποταμούς Εργίνη, Άρδα και Ερυθροπόταμο και Εύρο φυσικά. Σήμερα μιλήσαμε τόσο με τον κύριο Πέτροβιτς που τον βγάλαμε και ζωντανά στο 3 ώρα στον αναλυτή, όσο και με τον... με τον Δήμαρχο του Δημοτήχου, τον κύριο Παρασκευά Πατσουρίδη, ο οποίος μας είπε ότι είμαστε οριακά στο όριο επιφυλακής και πηγαίνουμε όρια... σιγά σιγά προς το... Και στο όριο συναγερμού. Ίσως τώρα που μιλάμε, Νίκο. Έτσι ακριβώς. Είχαμε, νομίζω τώρα, το τι λέει η πολιτική προστασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το τι λένε οι δήμαρχοι του νομού, ότι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις επί ελληνικού εδάφους στην ευρύτερη περιοχή μας, άρχισαν να λιώνουν και τα χιόνια στην Βουλγαρία. Τα φράγματα της γειτονικής Βουλγαρίας φτάνουν το 95%, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αποδέσμευση μεγάλων ποσοτήτων υδάτων. Και αυτό σημαίνει ότι και τώρα που μιλούμε μπορεί να έχουμε ξεπεράσει και να έχουμε φτάσει στο όριο συναγερμού. Και μάλιστα υπάρχει, σήμερα έχει εκδοθεί λίγες ώρες νωρίτερα, και μια σχετική απόφαση του κυρίου Πέτροβιτς που ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα, σε εφαρμογή του σχεδίου ξενοκράτης και σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων να υπάρξουν και κενώσεις οικισμών που κινδυνεύουν. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Βγήκε η σχετική ανακοίνωση η οποία καλεί τους κατοίκους πρώτον να μην πλησιάζουν τους επικείμενους ποταμούς, να μην πλησιάζουν δηλαδή προς τα ποτάμια αυτά αν δουν ότι φουσκώνουν επικίνδυνα, να απομακρύνουν οποιαδήποτε οχήματα έχουν γεωργικά, δηλαδή μηχανήματα, τρακτέρ και οτιδήποτε από τις περιοχές αυτές, και σε κάθε περίπτωση, αν δουν οτιδήποτε, να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Η κατάσταση προς το παρόν θεωρείται ελεγχόμενη, αλλά όσο νυχτώνει και όσο συνεχίζεται η βροχή στη Βουλγαρία και λιώνουν τα χιόνια, όπως είπες και εσύ, και συνεχίζουν οι Βούλγαροι να ρίχνουν νερό προς τα δικιά μας μεριά, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Μάλιστα, Νίκο, παρακολουθούμε για αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, από τη μία έχουμε το θρίλερ με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς στην περιοχή της Ανδριανούπολης, και από την άλλη, οι κάτοικοι του Εύρου βρίσκονται σε επαγρύπνηση, καθώς ανεβαίνουν επικίνδυνα οι στάθμες και κυρίως οι στάθμοι του ποταμού Εύρου. Ξέρουμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια τι έχει συμβεί. Είναι μια κατάσταση εκ νέου δύσκολη. Παρακολουθείτε και παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τις αρμόδιες αρχές και από την περιφέρεια αλλά και από τους δήμους
του νομού Εύρου για οτιδήποτε χρειαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής και του Δελτίου Ειδήσεων. Θα έχουμε τη δυνατότητα εκ νέου να συνδεθούμε και πάλι μαζί σου για οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να μεταφέρουμε και στους τηλεθεατές μας, αλλά κυρίως και στους τηλεθεατές του Εύρου για την κατάσταση που επικρατεί στον ποταμό Εύρο, αλλά και για την αύξηση των υδάτων. Νίκο Τσακυρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και για την αποστολή σου στην Ανδριανούπολη από νωρίς το πρωί και για το ρεπορτάζ αυτό και για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκεί, αλλά και για τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς η κρατική μηχανή βρίσκεται επιποδός στον νομό του Εύρου για τις πλημμύρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Τσακυρόπουλο και για τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Δεν υπήρξε κάποια απόφαση λοιπόν σήμερα. Απορρίφθηκε το αίτημα το οποίο είχαν καταθέσει οι δύο Τούρκοι συνήγοροι των Ελλήνων στρατιωτικών στους δικαστές της Ανδριανούπολης, να αρθεί δηλαδή η κράτησή τους και να αυτή να συνεχίσει στο ελληνικό προξενείο μας στην Ανδριανούπολη. Δεν ξέρουμε εάν μέχρι την Παρασκευή υπάρχει μια θετική έκβαση της υπόθεσης αυτής. Πάντως αξίζει να αναφερθούμε ότι από το πρωί στο βόρειο τμήμα του νομού περιοδεύει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής. Θα παρακολουθούμε αυτό το θέμα και τις επόμενες ημέρες με εκ νέου νέα αποστολή του Ένα Channel στην Ανδριανούπολη και όπου αλλού χρειαστεί. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μας στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Πάμε, παρακαλώ πολύ, να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον κύριο Χρήστο Μινάγια. Είναι ταξίαρχος σε αναποστρατεία, ειδικό σε θέματα Τουρκίας. Καλησπέρα σας, κύριε ταξίαρχε. Καλησπέρα. Λοιπόν, φαίνεται πως έχουμε σήμερα είχαμε προγραμματισμένη την εκδίκαση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών μας που κρατούνται στις φυλακές της Ανδριανούπολης. Το αίτημα αυτό απερίφθη και η κράτησή του στο ελληνικό προξενείο της Ανδριανούπολης και δεν έχουμε απόφαση, καθώς δεν εκδικάστηκε σήμερα αυτή η υπόθεση, κύριε ταξίαρχε, και θέλω να μου πείτε τη δική σας άποψη για αυτό το σοβαρό ζήτημα, το οποίο απασχολεί όχι μόνο την ελληνική κοινωνία αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Καταρχάς θέλω να πω ότι... Ναι, μ' ακούτε? Βεβαίως, κύριε ταξίαρχε, πολύ καλά. Θα ήθελα να πω το εξής καταρχάς. Πρέπει να σεβαστούμε τα δύο παιδιά που βρίσκονται φυλακισμένα στην Τουρκία. Βεβαίως. Οπότε ό,τι λέμε πρέπει να διακρίνονται, να εστιάζονται στα πραγματικά στοιχεία και να μην γίνονται σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Κύριε ταξίαρχε, θα μου επιτρέψετε να το πω για ακόμα μια φορά. Από την αρχή αυτής της κουβέντας, αυτής της εκπομπής, είπαμε ότι ό,τι μεταδίδουμε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έτσι ακριβώς. Και να μην γράφονται αυτά τα οποία γράφονται κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο, λέτε και γυρίζουμε καμία ταινία επιστημονικής φαντασίας. Το θέμα είναι λεπτό και είναι σοβαρό και θα πρέπει ό,τι μεταδίδεται και ό,τι βγαίνει προς τα έξω να είναι πολύ προσεκτικό το τι λέει ο καθένας, δημόσια και μη. Τα θέματα αυτά είναι λεπτά, αφορούν την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας και θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να δείξουμε την ανάλογη ψυχραιμία από όλες τις απόψεις και από όλες πλευρές. Έτσι ακριβώς, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα μιλάμε πολύ και πράττουμε λίγα, ενώ σε σύγκριση με άλλα σοβαρά κράτη πράττουν πολλά και μιλούν λίγο. Ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτά που θα σας πω θα στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα
και ακριβώς όπως έχουν. Όσον αφορά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα από τη στιγμή της σύλληψης των δύο στρατητικών, του συνέλαβε ένα τμήμα του τάγματος προκαλύψεως στο Καράγατς, κατόπιν τους παρέδωσε στη στρατοχωροφυλακή, στη διοίκηση στρατοχωροφυλακής της Αδριανούπολης, και κατόπιν ακολουθήθηκε η δικαστική, η ανακριτική διαδικασία. Μέχρι σήμερα, μέχρι και σήμερα μάλλον το πρωί, δημοσιεύονταν στα τουρκικά ΜΜΕ ότι οι δύο στρατιωτικοί μας κατηγορούνται για δύο αδικήματα. Για το αδίκημα της εισόδου σε, της παράνομης εισόδου σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή πρώτου βαθμού, και καθώς επίσης για το αδίκημα της στρατιωτικής κατασκοπίας. Σήμερα το απόγευμα, στις 4 ώρα Ελλάδος περίπου, γιατί στην Τουρκία πάνε μια ώρα πιο μπροστά, ο εκπρόσωπος τύπου της τουρκικής κυβέρνησης, ο Μπεκίρ Μποσδάκ, αυτή τη στιγμή είχε συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, όχι μόνο για το θέμα των στρατηγικών μας, αλλά και για άλλα θέματα και για τις επιχειρήσεις που γίνονται κάτω στη Συρία, προέβη στις προβλεπόμενες μετά τη συνεδρίαση δηλώσεις. Και συγκεκριμένα για το θέμα των στρατηγικών μας είπε το εξής. Σας λέω ακριβώς όπως θα μεταφράζω από τα τουρκικά. Αυτοί οι στρατιωτικοί κρατήθηκαν κατά την ανακριτική διαδικασία για τα αδικήματα της εισόδου σε απαγορευμένη περιοχή. Σε απαγορευμένη στρατιωτική περιοχή και για το αδίκημα της στρατιωτικής κατασκοπίας. Κατόπιν, λέει, αιτήματος της αρμόδιας εισαγγελίας, το πτεσματοδικείο αποφάσισε να προφυλακιστούν για το αδίκημα της εισόδου σε απαγορευμένη στρατηγική περιοχή. Και όχι αυτό για την κατασκοπία. Θα σας πω για αυτό τι γίνεται. Θα σας πω γιατί δεν πρέπει αυτό να το σβήσουμε εντελώς. Όχι, δεν το διαγράφουμε τελείως, κύριε Ταξίαρχε. Ναι, ναι. Μπορεί από την έρευνα των τουρκικών δικαστικών αρχών να μην προκύπτει από τα κινητά των στελεχών μας, των Ελληνών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, να προκύπτει κάτι για την κατασκοπία, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί με πλήρη βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα ισχύει για τους δύο, δεν θα ασκηθεί δηλαδή και δεύτερη κατηγορία, αν και προκύπτει με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ανάλυσης των κινητών τηλεφώνων ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Ωστόσο, θέλω να σας πω λίγο. Μετά τη δήλωση αυτή του, βεβαίως, του προσώπου τύπου της κυβέρνησης, η εφημερίδα Σαμπάχ, η οποία είναι ερντογανική, φιλοκυβερνητική εφημερίδα η Σαμπάχ, είναι γνωστό σε όλους μας. Γνωστό, μάλιστα. Λοιπόν, είπε ότι όσον αφορά για το αίτημα της έστασης που είχαν υποβάλει οι δικηγόροι των στρατικών μας για να αποφυλακιστούν, είπαν ότι το πτεσματοδικείο δεν ενέκρινε το αίτημα αυτό. Διότι, λέει, για δύο λόγους, γιατί δεν υπάρχει μόνιμη κατοικία, δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία στην Τουρκία, και διότι αναμένουν τα αποτελέσματα της έρευνας των ηλεκτρονικών στοιχείων που υπάρχουν στα τηλέφωνα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα λίγο να σας πω για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά από τη στρατοχωροφυλακή. Τους μετέφεραν στο κρατικό νοσοκομείο Σουτάλ Μεχμέτ Α της Αδριανούπολης για ιατρικές εξετάσεις, και κατόπιν οδηγηθήκανε στις φυλακές τύπου F της Αδριανούπολης. Τι είναι οι φυλακές τύπου F? Πρόκειται για φυλακές υψίσνης ασφαλείας, στις οποίες, να ξέρετε, κρατείται και ο πρώην πρόεδρος του Κουρδικού Κόμματος του HDP, ο Σελαχαντίν Ντεμιρτάς. Ένα είναι αυτό, δηλαδή για την προβολή που θέλαν να δώσουν οι Τούρκοι στο θέμα. Μπορούσαν κάλλιστα να κρατηθούν τα παιδιά αυτά, να τα κρατήσουν στη διοίκηση της στρατοχωροφυλακής, ωστόσο όμως επέλεξαν να τους πάνε σε αυτές τις φυλακές. Και όχι μόνο αυτό, δημιούργησαν οι Τούρκοι και μια ζώνη ασφαλείας περίπου 4 χιλιόμετρα γύρω από τις φυλακές, ούτως ώστε να μην μπορούν να πλησιάσουν δημοσιογράφοι Έλληνες και Τούρκοι. Ναι, ναι, το βιώσανε, κύριε Ταξίαρχε, το βίωσε το τηλεοπτικό συνεργείο του ένα Channel, το οποίο βρέθηκε σήμερα από νωρίς το πρωί στην Αδριανούπολη. Οπότε γνωρίζω και το μέρος που είναι. Βεβαίως, το οποίο συνεργείο ξεκίνησε να φτάσει στις φυλακές όπου κρατούνται τα δύο στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
και σε μία απόσταση ασφαλείας απαγορεύτηκε όχι μόνο να φτάσει κανείς, ακόμα και η διέλευση από τον δρόμο που οδηγεί στις φυλακές. Έτσι ακριβώς. Άρα εδώ στείνεται ένα πολύ καλό επικοινωνιακό παιχνίδι από την Τουρκία, κύριε Ταξιάκη. Και αυτό αντιλαμβάνεται κανείς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το ότι τους οδηγήσανε σε αυτές τις φυλακές είναι καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Πάμε το άλλο το θέμα. Το θέμα αυτό το εξέτασε το πτεσματοδικείο. Μην μας μείνει η εντύπωση το πτεσματοδικείο εδώ πέρα στην Ελλάδα με το αντίστοιχο πτεσματοδικείο στην Τουρκία. Να φανταστείτε ότι στα πτεσματοδικεία της Τουρκίας στο πρόσφατο παρελθόν έχουν εκδικαστεί υποθέσεις στρατιωτικής κατασκοπίας και καθώς επίσης αρκετές υποθέσεις Τούρκων που είχαν εμπλακεί στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση. Τώρα, από τώρα και μετά, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι να αποφασιστεί πότε θα γίνει η δίκη και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθούν οι Τούρκοι. Επίσης, ας λάβουμε υπόψη μας, όταν ερωτήθηκε ο Τούρκος αρχηγός ΓΕΘΑ από το δικό μας, ο κύριος Ακάρ, λέτε, από τον κύριο Αποστολάκη. Ο Χολουσί Ακάρ είναι ο Τούρκος. Βεβαίως, ο κύριος Ακάρ. Είχε πει ότι έχουμε και εμείς τη δικαιοσύνη, την ανεξάρτητη δικαιοσύνη δικιά μας, η οποία θα αποφασίσει. Φυσικά το είπε ειρωνευτικά αυτό το πράγμα. Εγώ κρατώ όμως τη δήλωση του εκπροσώπου της κυβέρνησης που λέει αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι το βασικότερο από ότι δεν συζητήθηκε, δεν τέθηκε επιτάπητος η ανταλλαγή των δύο. Είτε με τους 8, είτε με τους φερόμενους κατά την τουρκική κυβέρνηση γκουλενιστές, οι οποίοι ζητούν άσυλο σοριδών στην Ελλάδα και προσπαθούν να φτάσουν στην Ελλάδα ζητώντας άσυλο. Κάτι τέτοιο, αυτό που γράφεται και εντόνως μάλιστα, δεν ισχύει, διότι δεν υπάρχει δήλωση του εκπροσώπου της κυβέρνησης ότι τίθεται θέμα ανταλλαγής 2 με 8. Ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης συγκεκριμένα, ναι, να σας πω ακριβώς πώς το δήλωσε, είπε στην αρχή ότι τέτοιο θέμα δεν έχει τεθεί ούτε από την Ελλάδα προς την Τουρκία, ούτε από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Ωστόσο όμως είπε και το εξής, ότι σε περίπτωση θεωρούμε, λέει, ότι ένα τέτοιο αίτημα από τουρκικής πλευράς προς την Ελλάδα θα μειώσει το αίτημα της Τουρκίας να εκδοθούν οι πραξικοπηματίες στην Τουρκία. Δηλαδή, όχι μόνο το θεωρούν ότι δεν έχει, δεν λένε ότι δεν έγινε, αλλά θεωρούν μάλιστα ότι θα μειώσει, ας υποθέσουμε, και τη στρατηγική των Τούρκων και τα επιχειρήματά τους για να εκδοθούν οι αντίστοιχοι στη Τουρκία. Κύριε Ταξιαρχέ, με την εμπειρία σας, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και παρακολουθούμε με λύπη. Ως Έλληνες το βιώνουμε με λύπη. Η αγωνία είναι μεγάλη σε όλους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Δύο Έλληνες στρατιωτικοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να κρατούνται, να συλλαμβάνονται από Τούρκους και να κρατώνται στις φυλακές Αδριανούπολης είναι ένα ζήτημα. Πρώτον, έχει ρίξει το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Δεύτερον, υπάρχει η περίπτωση η Τουρκία να έχει στήσει κάτι για να παίξει μία φιέστα και να δείξει τη δύναμή της με αυτόν τον τρόπο, γιατί στα θέματα της άμυνας η Τουρκία δεν πάει καλά. Να πάρουμε από το τελευταίο που λέτε ότι στα θέματα της άμυνας δεν πάει καλά. Έχω γράψει ένα βιβλίο, θα εκδοθεί τώρα σε κανένα μήνα περίπου, το πολύ, το έχω τελειώσει. Η Τουρκία στα θέματα της άμυνας πάει πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και στη Συρία. Και όταν λέμε πάει πάρα πολύ καλά, επιχειρεί στη Συρία με υποδειγματικό τρόπο, άσχετα αυτά που γράφονται. Απλώς καθυστερεί λίγο ο ρυθμός της επιθέσεώς τους για να φτάσει στο τελικό της αποτέλεσμα. Αλλά αυτό δεν οφείλεται τόσο στις στρατιωτικές ικανότητες της Τουρκίας, όσο οφείλεται στις ευρύτερες συμμαχίες και το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον που υπάρχει, γιατί στη Συρία εμπλέκονται οι Αμερικανοί, εμπλέκονται οι Ρώσοι, εμπλέκονται οι Ιρανοί, εμπλέκονται οι Σύριοι, εμπλέκονται οι Ισραηλινοί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. Και είναι το περιβάλλον πάρα πολύ πολύπλοκο και πολυδιάστατο. Παρόλα αυτά όμως προχωράνε σύμφωνα με τους σχεδιασμούς τους. Ένας άλλος λόγος που καθυστέρησαν στο ρυθμό της επίθεσής τους είναι και οι καιρικές συνθήκες, το πρώτο,
Και το δεύτερο, ότι η περιοχή εκεί είναι ορεινή, οι Κούρδοι έχουν οχυρωματικά έργα και αυτό καθυστερεί τις επιχειρήσεις. Να φανταστείτε ότι όταν πραγματοποίησαν την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη, την πρώτη επιχείρηση που πραγματοποίησαν πέραν των συνόρων, οι Τούρκοι τον Αύγουστο του 2016, αυτή η επιχείρηση κράτησε περίπου 8 μήνες και το έδαφος, να φανταστείτε, ήταν ομαλό. Τώρα, έτσι όπως τα έχουν σχεδιάσει και εφαρμόζουν συγκεκριμένα την τακτική της ημισελήνου, οι Τούρκοι το λένε χιλάλ τακτή, και μπόρεσαν μέχρι τώρα, δηλαδή τι σημαίνει κύκλωση από όλες τις μεριές της περιοχής του Αφρίν, και αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής το υλοποιούν. Οπότε το να λένε που βγαίνουν εδώ πέρα πάρα πολλοί αναλυτές και λένε ότι όλα αυτά οι Τούρκοι τα κάνουν γιατί δεν πάνε καλά στη Συρία και γιατί επειδή έχει εσωτερικά προβλήματα ο Ερντογάν, δεν έχουν καμία σχέση. Άρα. Όλα αυτά που πραγματοποιεί ο Ερντογάν, συγκεκριμένα η Τουρκία του Ερντογάν, είναι μέσα στα πλαίσια ενός σχεδιασμού, τον οποίο τον έχουν συντάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα βρήκαν την κατάλληλη στιγμή να το θέσουν σε εφαρμογή. Λοιπόν, κύριε Ταξίαρχε, γιατί με πιέζουν και πρέπει να ολοκληρώσουμε, θα έχουμε δυνατότητα να πούμε και αύριο και στην αυριανή μας εκπομπή ακόμα περισσότερα. Απλά μόνο να πω ότι η τωρινή είδηση που μόλις εστάλει στο κινητό μου λέει ότι μόνο για παράνομη είσοδο σε τουρκική στρατιωτική ζώνη της Τουρκίας είναι αυτό το κατηγορητήριο. Δεν υπάρχει προς το παρόν, να μην το αποκλείσουμε τελείως, η κατασκοπία, αλλά η επίσημη ενημέρωση από την Αδριανούπολη τώρα, μόνο για παράνομη είσοδο σε τουρκική στρατιωτική ζώνη. Κρατώ αυτό, κύριε Ταξίαρχε, λυπάμαι, με πιέζουν πάρα πολύ και πρέπει να κλείσουμε. Στην αυριανή εκπομπή δεσμεύομαι ότι θα συζητήσουμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Ταξίαρχε. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Λουκούμα. Από όλους εμάς, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.